Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιαννιτών διοργανώνει παρουσίαση της εγκεκριμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Συλλογικής, Καλλιτεχνικής και Εκπαιδευτικής Δημιουργίας με τίτλο Μουσικός Περίπατος την 5η στις 7 το απόγευμα στον Πολιτιστικό Πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Πρόκειται για μια συλλογή 20 παιδικών ποιημάτων της γνωστής Γιαννιώτισσας συγγραφέως, ποιήτρια, ζωγράφου και επιτιμή σχολική συμβούλου Ελευθερίας Τζάλα Μάντζιου με σύγχρονη θεματολογία και παιδικό προβληματισμό που συνοδεύονται από εικονογράφηση που έκανε η ίδια η δημιουργός, παρτιτούρα μουσικής με τη μελοποίηση των τραγουδιών από τον μουσουργό Γιώργο Χλίτσιο και ηχογραφημένο υλικό από τα μέλη της χοροδίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων. Το υλικό είναι εύκολα προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο από την διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας και είναι ελεύθερο να χρησιμοποιηθεί από δασκάλους, καθηγητές και γονείς ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε μαθητές ηλικίας από 8 έως 12 ετών. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τους ηθήνοντες του Πνευματικού Κέντρου, οι οποίοι με ενθουσιασμό δέχτηκαν και τη φιλοξενία και να θέσουν υπό την αιγίδα τους αυτή τη δραστηριότητα. Τους ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το βιβλίο, το οποίο θα παρουσιάσουμε την 5η στις 7 η ώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτρης Χατζής, είναι θυγατρικό ενός άλλου. Το πρώτο βγήκε το 2010 και αφορά παιδικά ποιήματα της ηλικίας μέχρι 13-14 ετών παιδιών. Είναι σύγχρονα ποιήματα γιατί συνδυάζουν τη φύση με τον τεχνοκρατικό πολιτισμό που μας διέπει σήμερα και αυτό είναι 20 ποιήματα τα οποία πήρε ο κύριος Γεώργιος Χλίτσος ο Μουσουργός και τα έκανε και τα μελοποίησε και έγιναν τραγούδια. Εδώ λοιπόν είναι ένα μουσικό βιβλίο. Αυτό είναι ένα ποιητικό βιβλίο. Δώσαμε την ίδια εικόνα γιατί το ένα είναι θυγατρικό του άλλου. Περίπατος στον κόσμο, μουσικός περίπατος. Θα μιλήσουν ο κύριος Καψάλης, ο Πρίτανης, για το βιβλίο, για την εκδήλωση, για τη φιλοσοφία του γύρω από την παιδική ποίηση. Εγώ θα μιλήσω για το πώς έγινε αυτό το βιβλίο και ο κύριος Χλίτσος θα μιλήσει για το πώς μελοποιήθηκαν τα ποίηματα. Την παρουσίαση των ποίημάτων θα κάνει η κυρία Φωτεινή Κοτσάφτη και η φιλοτέχνηση του βιβλίου, γιατί έχει και εικόνες μέσα και τα λοιπά, έγινε από εμένα και το βιβλίο κλείνει στο ένθετο με το CD όπου περιλαμβάνει τα τραγούδια που τραγουδήθηκαν από τις χοροδίες του μουσικού του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και από τους μαθητές, από τη χοροδία των μαθητών του Μουσικού Σχολείου της πόλης μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βιβλίο αυτό, έτσι όπως τελικά έγινε, μου θυμίζει αυτό που είπε ο Ταλμούδ, ο οποίος είπε «Τα παιδιά είναι ο σύνδεσμος που ενώνει τους αγγέλους με τον άνθρωπο». Και εγώ το μετέφερα αυτό σε δική μου σκέψη και είπα ότι έτσι και εδώ η μουσική είναι αυτή που ενώνει τα παιδιά με την ποίησή μου. Στα ποίηματα της κυρίας Ελευθερίας Τζιάλα Μάντζιου είχα την χαρά και την τιμή να συνθέσω τη μουσική η οποία έγινε με έναν τρόπο πολύ προσιτό και κατανοητό για τα μικρά παιδιά γιατί ο σκοπός του βιβλίου αυτού κυρίως είναι τα ίδια τα παιδιά να δημιουργήσουν από μόνα τους τη μουσική και την μέσω της ποίησης και της ζωγραφικής που βλέπουν στο εκπαιδευτικό αυτό υλικό και νομίζω ότι το στόχο μας τον έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ελπίζω ότι στην αυριανή εκδήλωση να έχετε την χαρά και την ευκαιρία να παρακολουθήσετε όλη την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας και θα χαρούμε να σας δούμε όλους από πολύ κοντά.